Grazie. Onorevole Eva Kaili, un minuto. Thank you. Στην Ελλάδα, με την εφαρμογή του Συμφώνου και των προγραμμάτων λιτότητας, όπως γνωρίζετε, και στην Ισπανία, η ανεργία των νέων φτάνει το 60%. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έλυσαν το πρόβλημα και γι' αυτό αναβιώνει και ανεβαίνει, έχει άνοδο ο ευρωσκεπτικισμός αλλά και τα άκρα. Εκτός των άλλων, οι νέοι που είναι εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης κοστίζουν ορισμένες δεκάδες δισεκατομμύρια. Υπογραμμίζω επίσης πως ορισμένα κονδύλια δεν έχουν απορροφηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθεί ο σχεδιασμός για να γίνει πιο εύκολη η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Και επιτρέψτε μου να βάλω και μια ακόμα διάσταση, καθώς πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις για να κάνουν νέες επενδύσεις με τον δανεισμό αλλά και φορολογικά κίνητρα και σταθερότητα. Για όσους φυσικά προχωρούν σε επενδύσεις και προσλήψεις και φυσικά μείωση των επιτοκίων, των διαφορών των επιτοκίων ανάμεσα στις χώρες κράτη-μέλη, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές για τις επιχειρήσεις. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να δώσει έμφαση στις νέες τεχνολογίες, καθώς υπάρχει μια τεράστια αγορά εκεί την οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε και την καινοτομία για να καλύψει και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας με τις ΗΠΑ, την Ινδία και την Κίνα. Γιατί δεν αρκεί να έχουμε θέσεις εργασίας, αλλά τέτοιες θέσεις που θα δώσουν στη νέα γενιά της Ευρώπης και την ευκαιρία να γίνουν πρωταγωνιστές, αλλά και θέσεις εργασίας που μπορούν να βοηθήσουν και τις γυναίκες, τις οποίες πλήττει πάρα πολύ ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Grazie.